Ονομάζομαι Θοδωρής Παπαλουκάς, είμαι τέος αθλητής. Όσοι είστε μικροί δεν με ξέρετε, όσοι μεγάλοι με ξέρετε, αν ασχολείστε τον αθλητισμό. Πέρσι, τέτοια εποχή, μιλούσα στο TEDx Χαλκίδας. Και με ρωτήσανε τι κάνεις και συνειδητοποίησα ότι είμαι συνταξιούχος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήμουνα ένας έγκαμος συνταξιούχος. Ένα χρόνο μετά, είμαι μπαμπάς. Γίνονται κάτι βραβεία και μου προτείναν να είμαι στην Επιτροπή και διάβασα στο βιογραφικό που γράφανε επιτυχημένος επιχειρηματίας. Και συνειδητοποίησα ότι αυτό το... Έχετε ακούσει που λέει ότι φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Ψέμα. Ο χρόνος τα φέρνει. Εμένα ο δικός μου χρόνος έφερε τεράστιες διαφορές. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που με καλέσανε. Δεν είχα και επιλογή. Στο παπί έχει σπουδάσει ο αδελφός μου. Είναι ο άνθρωπος που τρέχω τώρα στις δουλειές που κάνουμε. Και έτσι έμαθα. Μου λέει: εγώ στο παπί, τι είναι ο το παπί. Μου λέει: είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιός. Έτσι το έμαθα. Από εκεί και πέρα, είμαι ο χειρότερος συνεργάτης για τους ανθρώπους που διοργανώνουν ομιλίες, events, γιατί στην πρόβα βλέπουν κάτι, σύντομα δεν τους αρέσει, γιατί δεν μου αρέσει να μιλάω σε άδεια καθίσματα. Και τους βλέπω ασπρίζουν, αγχώνονται. Γιατί συνήθως να μιλάω σε μεγάλες εταιρείες, σε στελέχη για το πόσο σημαντική είναι η ομαδικότητα, η συνεργασία. Από τα βιώματα δικά μου που έχω με τις ομάδες που έπαιζα, που συμμετείχα και κερδίσαμε, και πόσο σημαντική είναι η συλλογικότητα. Και αυτό βοηθάει τις εταιρείες. Και όταν γίνεται η ομιλία την άλλη μέρα, αυτοί αγχώνονται πάρα πολύ γιατί λένε τι θα πει, δεν ξέρει. Είναι αυτό που περιέγραφε ο Θοδωρής. Του λέω: δεν ξέρω τι θα πω αύριο. Μπορεί να οδηγώ να κατεβαίνω τον Κυφισό και να σκεφτώ κάτι, να πάρω ένα ερέθισμα. Γιατί εγώ πάντα λέω την αλήθεια μου. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστή, αλλά είναι αυτό που βλέπω εγώ. Εσείς πρέπει να κρίνετε αν σας ταιριάζει, αν σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Και σίγουρα πρέπει να τη βελτιώσετε, να πάρετε ένα κομμάτι που σας αρέσει και αυτό να σας βοηθήσει να φτιάξετε τη δικιά σας αλήθεια. Από εκεί και πέρα, για το συγκεκριμένο θέμα, το Σόντερ, σας έχει τύχει ποτέ στη ζωή σας να έχετε κάποια αφηρημένη αίσθηση για το τι συμβαίνει και να έρθει κάποιος και να σας πει αυτό που το βιώνει κι άλλος και λέγεται έτσι. Αυτό είπα εγώ με το Σόντερ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να παρατηρώ κόσμο. Μ' αρέσει να παίρνω τα σκυλιά μου, παλιότερα που είχα έναν και να πηγαίνω να κάθομαι και να βλέπω συμπεριφορές. Έχω κάνει μια φοβερή θεωρία που ακόμα δεν έχει βρει την αναγνώριση που της αξίζει. Ελπίζω να ξεκινήσει από εδώ. Που ανθρώπους οι οποίοι έχουν παρόμοια συμπεριφορά στο πρόσωπο, μορφασμούς, κινήσεις, μου έχει τύχει στατιστικά ότι έχουν συνήθως και την ίδια συμπεριφορά. Δεν ξέρω αν σας ταιριάζει. Σκεφτείτε το μετά και μπορεί και σε εσάς να συμβαίνει. Και γι' αυτό το λόγο μου αρέσει να παρατηρώ ανθρώπους. Όταν ήμουν στην Ελλάδα και πριν κάνουμε κάποια πράγματα με τις ομάδες και με την εθνική ομάδα, αποκτήσω κάποια αναγνωρισιμότητα, μου ήταν πολύ εύκολο να πηγαίνω μόνος με το σκύλο μου, να κάθομαι σε ένα καφέ και να κοιτάω τον κόσμο, να πηγαίνω σινεμά και να βλέπω κόσμο. Μετά από ένα σημείο, άμα με βλέπατε μόνο μου σε ένα κινηματογράφο ή σε ένα καφέ, θα λέγατε αυτό το έχει χάσει το μυαλό του και το έκοψα. Στη Μόσχα που ζούσα λοιπόν 7 χρόνια όμως, ήταν πολύ εύκολο γιατί το μπάσκετ δεν ασχολείται πολύ κόσμο στη Μόσχα. Στο γήπεδο είχε περισσότερο κόσμο όταν κάναμε διαγωνισμούς χορού που έχετε δει με τα νούμερα στο Eurosport. Πα και του ακουμπάνε εδώ και φεύγουν ξαφνικά. Σε εμά είχε 2.000 άτομα απ' έξω όταν είχε τέτοιο διαγωνισμό. Και για μένα ήταν πολύ εύκολο στη Μόσχα να πηγαίνω και να παρατηρώ κόσμο. Και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να μάθω. Να γίνω καλύτερος πρώτα άνθρωπος, θεωρώ, και μετά να γίνω καλύτερος αθλητής και συμπαίκτης. Γιατί όταν το κάνεις κάτι εκτός της επαγγελματικής ζωής, το κάνεις μετά και στην επαγγελματική σου ζωή. Εγώ έκανα καριέρα γιατί δεν ήμουν καλός παίκτης, αλλά ήμουν πολύ καλός συμπαίκτης. Μπορούσα να βοηθήσω τους άλλους να παίξουν καλύτερα από αυτό που μπορούν. Και αυτό εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στο να βρεθώ σε μεγάλες ομάδες, γιατί όλες οι μεγάλες ομάδες δεν ψάχνουν καλούς παίκτες, ψάχνουν καλούς συμπαίκτες. Και με βοήθησε πάρα πολύ ώστε να εξελιχθώ. Κάποιοι από εδώ γνωρίζετε μπάσκετ. Δεν είμαι καλός σουτέρ. Δεν τρέχω γρήγορα, δεν πηδάω ψηλά, δεν έχω έκρηξη. Γι' αυτό όταν ήμουν μικρός, κανείς δεν ήθελε να παίξει μαζί μου. Στην ομάδα του σχολείου δεν με παίζανε. Ακόμα κοροϊδεύονται μεταξύ τους όταν βρισκόμαστε σε reunions και λένε πώς τα καταφέραμε και δεν σε βάζαμε στην ομάδα εσένα. Δεν έχω παίξει σε καμιά μικρή εθνική ομάδα. Έχω παίξει μόνο αντρών. Όπως και ο Δημήτρης ο Διαμαντίδης. Δεν λέει κάτι αυτό. Επί της ουσίας δεν άξιζα να είμαι σε αυτές τις ομάδες, για να είμαι ειλικρινής. Παρ' όλα αυτά, εγώ παρατηρούσα. Παρατηρούσα πώς συμπεριφέρεται ο καλύτερος από μένα.
Αυτό ήταν ο στόχος μου, αυτόν κυνηγούσα και αυτόν έπρεπε να ξεπεράσω για να φτάσω στο όνειρό μου, να ζήσω το όνειρό μου. Ακριβώς για αυτό το λόγο έπρεπε να παρατηρώ τι κάνει και εντός παρκέ, αλλά εγώ κατάλαβα ότι πρέπει να κοιτάω και τι κάνει και εκτός παρκέ. Άρα αυτό με βοήθησε πάρα πολύ να κερδίσω χρόνο. Ξέρετε, στη ζωή του αθλητή είναι σημαντικός ο χρόνος, γιατί η καριέρα σου είναι συγκεκριμένη. Όταν γίνεται επάγγελμα, πρέπει να βγάλεις πόρους, να βοηθήσεις την οικογένειά σου να έχει μια ποιοτική ζωή αργότερα. Έτσι δεν το καταλαβαίνετε. Άρα, αν θα γίνεις καλός στα 20, στα 22, στα 24, είναι πολύ σημαντικό γιατί κερδίζεις χρόνια καριέρας. Επίσης, το πώς προστατεύεις το σώμα σου σου δίνει επιπλέον καριέρα, γιατί τη μεγαλώνεις. Δεν σταματάς στα 32, σταματάς στα 34. Αυτό είναι παραπάνω χρόνια μπάσκετ, ποιοτικά. Γι' αυτό λοιπόν εγώ παρατηρούσα τους ανθρώπους τι κάνουν και εκτός γηπέδου. Είναι σημαντικό το. Η δουλειά μας δεν είναι μόνο τι κάνουμε την ώρα του γραφείου, είναι πώς προετοιμαζόμαστε, πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση και από αυτή μαθαίνουμε. Είμαι πολύ καλός στο να αναλύω πράγματα γρήγορα με ό,τι έχει να κάνει όχι μόνο στον μπάσκετ αλλά και στη ζωή. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί αντιλαμβανόμουν γρήγορα και έπαιρνα τη σωστή απόφαση. Και αυτό με βοήθησε να εξελιχθώ στην καριέρα μου. Αυτό ξέρετε πώς έγινε. Από την παρατηρητικότητα. Καθόμουν και έβλεπα τι κάνει ο καθένας και πώς αντιδρά. Και κρατούσα στοιχεία που μου αρέσανε και δεν έκανα πράγματα που δεν μου αρέσανε. Να δω ένα παράδειγμα. Οι περισσότεροι πείστε όσο μπορώ να δω από την προβολέα, είστε νεαροί σε ηλικία. Φαντάζομαι ότι έχετε προβλήματα στην εφηβεία με τους δικούς σας. Με τον μπαμπά, τη μαμά, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, σας ενοχλεί περισσότερο στους γονείς σας αυτά που κάνετε και εσείς και δεν σας αρέσουν. Σκεφτείτε το λίγο και θα δείτε την αλήθεια. Εμένα μου πήρε πολλά χρόνια να το αποβάλω και το κατάλαβα μετά τα 30 μου. Αυτό έγινε μέσα από την παρατηρητικότητα. Παρατηρούσα πράγματα, έβλεπα και είδατε την ομιλία την προηγούμενη που είπε ο γιατρός ότι πρέπει να ακούμε. Εμένα με ενοχλούσε πάρα πολύ που ο πατέρας μου τραγουδούσε. Ήμουνα με τη γυναίκα μου στην Ιταλία, νομίζω, και έκανα στο δρόμο, μόνος μου, ο τρελός. Και μου λέει η γυναίκα μου, κάνεις αυτό που σε ενοχλεί στον πατέρα σου. Άκουσα, είχε δίκιο. Και με βοήθησε η παρατηρητικότητα κάποιου άλλου και ότι το είχα το αποτυπώσει στο μυαλό μου, αλλά δεν το είχα ερμηνεύσει. Και κατάλαβα ότι με ενοχλούσε και το έκανα και εγώ. Από εκεί και πέρα, στην καριέρα μου η εξέλιξή της δεν ήταν φοβερή. Εγώ άρχισα να πετυχαίνω πράγματα μέσω των συλλόγων και των συμπαικτών μου όταν ήμουν 27. Πήγα στη Ρωσία γιατί εκεί πέρα έγινε η αλλαγή στην καριέρα μου. Από συγκυρίες. Ήταν ο Νίκος Χατζιβρέτας, πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα και εκ των υστέρων έμαθα ότι θέλανε κάποιον Έλληνα να του κάνει παρέα. Και έμεινα 7 χρόνια. Τα 3 πρώτα χρόνια ήταν σχολείο για μένα, δεν έπαιζα πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά τι έκανα, παρατηρούσα και έπαιρνα πράγματα και βελτιωνόμουν. Και όχι μόνο εντός γηπέδου, αλλά και εκτός γηπέδου. Γινόμουν καλύτερος ώστε να είμαι έτοιμος τη στιγμή που θα μου δοθεί ευκαιρία. Γιατί αυτό λέω και στα πιτσιρίκια ότι πρέπει να είστε έτοιμοι, γιατί δεν ξέρεις που θα σου δοθεί ευκαιρία. Και είναι άσχημο να σου δοθεί ευκαιρία και εσύ να μην είσαι έτοιμος, γιατί είσαι τσαντισμένος με κάτι που έγινε και τα παράτησες. Άρα, εγώ παρατηρούσα 3 χρόνια και όταν ήρθε η κατάλληλη στιγμή, το 2006 στην Πράγα, κερδίσαμε την Ευρωλίγκα μετά από 35 χρόνια. Δεν είχε κερδίσει σε κάτι 35 χρόνια. Και ήμουνα εκεί. Ήμουνα συνεπής. Έτυχε να είμαι ο καλύτερος της ομάδας μου. Έτυχε την επόμενη χρονιά να τελειώνω το συμβόλαιό μου και έτυχε οι Ρώσοι να θέλουν να με κρατήσουν γιατί είχαμε δεθεί, γιατί εκτιμούσαν τη στάση μου και εντός και εκτός γηπέδου και να μου κάνουν ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο προσφορά. Έτυχε. Απλά και εγώ ήμουν έτοιμος να το αντιμετωπίσω. Είχα ετοιμαστεί σωματικά και όλα αυτά έγινε και ψυχολογικά και πνευματικά γιατί παρατηρούσα. Έμαθα το θυμό που είχα να τον μετατρέπω σε ενέργεια, σε προπόνηση, σε κίνητρο. Και όταν ήρθε η στιγμή που είχα το ραντεβού μου, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα ραντεβού στη ζωή μας, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε,
Τα κατάφερα. Και εκεί άλλαξε η ζωή μου και ποιοτικά, γιατί το μπάσκετ είναι ένα χόμπι, μια... κάτι που σου αρέσει πολύ να κάνεις, αλλά μετά από ένα σημείο γίνεται δουλειά και γίνεται πρωταθλητισμός, είναι διαφορετικό. Εγώ όμως ήμουν εκεί, ήμουν έτοιμος, γιατί είχα δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια και με βοήθησε πάρα πολύ η παρατήρηση. Όταν λοιπόν μου περιγράψαν το Σόντερ, λέω: Να ρε παιδιά, τόσα χρόνια το ψάχνω, γιατί δεν μου το είχατε πει. Ήταν όλο αυτό που παρατηρούσα και εμένα με βοήθησε. Έχω λοιπόν να σας πω ότι το να μπορείς να παρατηρείς και να κρατάς τα θετικά που συμβαίνουν στη ζωή σου είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάθε μέρα μας συμβαίνουν πράγματα. Απλά μας έχουν μάθει να παίρνουμε το άσχημο της υπόθεσης και να πέφτουμε. Προσπαθώ από την κάθε κατάσταση που βιώνω, κάποια είναι εύκολη, κάποια είναι δύσκολη, κάποια είναι πολύ δύσκολη, κάποια είναι καλή, να παίρνω και από τις άσχημες τα θετικά, γιατί κάθε κατάσταση έχει να σου δώσει κάτι και θα σε προετοιμάσει για το επόμενο ραντεβού που έχεις με τη συνέχεια της ζωής σου. Όταν σταμάτησα τον μπάσκετ, είχα μια τεράστια άρνηση, όπως οι περισσότεροι αθλητές, να κάνουν αυτό που κάνουν τόσα χρόνια, γιατί ο πρωταθλητισμός σε φθείρει ψυχολογικά, σωματικά και ψυχολογικά. Με ρωτούσαν τα παιδιά πίσω αν παίζω μπάσκετ. Τους λέω: Μια φορά τη βδομάδα βρισκόμαστε οι παλιοί συμπαίκτες, αλλά κάνουμε άλλα πράγματα τώρα. Τώρα παίζω ποδόσφαιρο, beach volley. Γιατί όταν παίζω μπάσκετ, συνειδητοποιώ ότι απλά μεγαλώνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι πιο γρήγορα, πιο καλά από ότι μόνο χειρότερα μπορώ να κάνω. Όταν σταμάτησα το δεύτερο χρόνο, έφευγα εφηδιασμό και την κάρφωνα, τώρα παλεύω να το βάλω το καλάθι. Και αυτό σε φθείρει ψυχολογικά. Τι κάνω, κάνω άλλα αθλήματα. Γιατί όταν παίζω beach volley και κάνω ένα καρφί, γυρνάω σπίτι μου χαρούμενος. Η γυναίκα μου λέει: Έπαιξες καλά σήμερα. Της λέω: Πολύ καλός. Ή σκοτεινιασμένος, χάσατε σήμερα, άστα, δεν ήμουν καλός και χάσαμε. Άρα, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ στη συνέχεια το να κάνω πράγματα που δεν είχα κάνει τον μπάσκετ. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποιήσω ότι θέλεις να δώσεις πράγματα πίσω. Το πώς θα τα δώσεις, ο καθένας είναι εντελώς υποκειμενικό. Κάποιος μπορεί να θέλει να γίνει στον μπάσκετ ειδικά manager, ομάδας, general manager, προπονητής, να γίνει manager παιχτών, να γίνει σε μια ομοσπονδία, κάτι. Εγώ δεν το ήθελα αυτό, γιατί η ζωή του, όταν κάνει τον αθλητισμό και όταν έχει ζήσει τόσα χρόνια στο εξωτερικό, έχω ζήσει 7 χρόνια στη Ρωσία και ένα στο Ισραήλ. Δεν στερείσαι πράγματα, αλλά σου λείπουν πράγματα. Δεν έχω στερηθεί πράγματα, αλλά μου έλειψε η οικογένειά μου. Έχω μια αδερφούλα 15 χρόνια μικρότερη, την έβλεπα κάθε καλοκαίρι. Και είναι και της οικογένειας και, έχει φτάσει ψηλά. Και έπρεπε να κάνω κάτι, να δώσω στο μπάσκετ, αλλά όπως θέλω εγώ, όχι όπως θέλει κάποιος άλλος. Γι' αυτό λοιπόν το να είσαι προπονητής, γενικός διευθυντής σε μια ομάδα, το να είσαι μάνατζερ κάποιων παιχτών, για μένα είναι μια δουλειά που είναι 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Έτσι. Δεν μπορεί κάποιος να περιμένει ένα τηλέφωνο από σένα για να αλλάξει ζωή του και εσύ να είσαι κάπου και να μπει το κινητό σου. Δεν είμαι σαν άνθρωπος τέτοιος. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή βαρέθηκα. Ένα χρόνο δεν έκανα, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Μπορεί να έπινα καφέ ταυτόχρονα στην Κηφισιά, στο Κολωνάκι και στη Γλυφάδα. Γίνεται, παιδιά, το έχω κάνει εγώ. Ήπια τόσο καφέ που, εντάξει, κάποια στιγμή ήμουν έτοιμος να αρρωστήσω. Κάποια στιγμή λοιπόν βγήκα, έφαγα μέχρι αργά με φίλους, ήπια τα ποτά μου, κουράστηκα. Και λέω: Τι θα κάνω. Εκείνη τη στιγμή βρήκα ότι θέλω να κάνω κάτι το οποίο δεν θα είμαι μόνιμα εκεί πέρα, αλλά θα μπορώ να προσφέρω. Και έτυχε με τον Δημήτρη Διαμαντίδη να πηγαίναμε να πιούμε ένα ποτό. Και στην κουβέντα πάνω προέκυψε ότι και αυτός ήθελε να κάνει κάτι και δεν ήξερε τι είναι. Και αυτό μας έδωσε το ένασμα να ξεκινήσουμε την ακαδημία μας. Έχουμε μια ακαδημία μπάσκετ. Ίσως κάποιοι έχετε ακούσει. Είμαστε 6,5-7 μήνες ανοιχτοί. Έχουμε 210 παιδιά. 100% πληρότητα. 60 παιδιά waiting list. Λίστα αναμονή, συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κλέβω ενέργεια τα πιτσιρίκια. Τα μισά δεν με ξέρουν. 6 χρονών δεν με έχουν προλάβει. Με είδα να παίζω και λένε: Κύριε, παίζατε. Ναι, λέω, έπαιζα κι εγώ, αγόρι μου. Είναι το κλασικό που τα πρώτα 100 τα φέρει ο μπαμπάς. Πάμε εκεί πέρα. Τώρα μαθαίνουν και από τους φίλους τους τι γίνεται. Και είναι ο δικός μας τρόπος όλα αυτά που παρατηρούσαμε σε όλη την προηγούμενη ζωή μας να τα δώσουμε στα παιδιά. Γιατί είναι πολύ ωραίο να λες: Αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Αλλά μου είπε ένας κύριος, εντάξει, το ξέρω, τι να κάνω. Και αυτό μου είχε αποτυπωθεί στο μυαλό. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει μια δικιά μας εγκατάσταση. Νομίζω ότι είναι πραγματικά καλή.
Και τι κάνουμε, εκπαιδεύουμε τα παιδιά. Όχι να γίνουν οι νέοι μπασκετμπολίστες. Γιάννης Αντετοκούμπο δεν θα γίνει κανένας. Σπανούλη, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς μπορεί να γίνουν καλύτεροι. Ήδη δεν μπορούν να γίνουν. Μπορεί να γίνουν κάτι διαφορετικό, καλύτερο. Αλλά εμείς τι λέμε στα παιδιά. Το πρόβλημα του μεγαλύτερου με τα παιδιά είναι ότι όλοι θέλουν να γίνουν επιτυχημένα. Εμείς λέμε παιδιά, όχι, όχι. Ευτυχισμένα θέλουμε να γίνουν, θέλουμε να γίνουν τα παιδιά σας. Στατιστικά λένε ότι στους 10.000 αθλητές παίζει ένας. Όλοι ψάχνουν τον έναν. Εμείς ασχολούμαστε με τους 9.999. Είναι πολύ ωραίο να εκπαιδεύσει παιδιά, γιατί αυτοί είναι αυτοί που θα βρεθούν εδώ, θα τους συναντήσουμε έξω, θα κάθεται δίπλα μας στο γήπεδο, θα πάμε να δούμε να συνταξιδέψουμε για να πάμε να δούμε έναν αγώνα. Πρέπει να τους εκπαιδεύσουμε από τώρα αυτούς. Πρέπει να τους δείξουμε τι είναι αυτό που εμείς θεωρούμε σωστό. Δεν είναι απαραίτητο το σωστό, αλλά είναι αυτό που πρεσβεύουμε εμείς. Αν κάποιος λοιπόν το υιοθετεί, μπορεί να έρθει να συνεργαστούμε. Λέω στα πιτσιρίκια ότι αυτό που σας το λέω εγώ δεν είναι απαραίτητο σωστό. Εγώ ήμουν από τους πιο αντιδραστικούς ανθρώπους που έχουν περάσει. Ακούστε το, κρατήστε αυτό που θέλετε, χωρίς να βλάψετε κάποιον άλλον, να το αμφισβητήσετε και να βρείτε κάτι καλύτερο, γιατί υπάρχει σίγουρα καλύτερο. Και στόχος μας ποιος είναι? Να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο εμείς το θεωρούμε πιο σωστό από αυτό που υφίσταται τώρα. Ο καθένας μπορεί να επηρεάσει το μικρό κόσμο του. Όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορεί να βρεθεί ένας και να κάνει αλλαγή ριζική. Αν όμως εμείς αρχίσουμε και επηρεάζουμε ο καθένας τον διπλανό μας, ξαφνικά σε κάποια χρόνια θα έχουμε δημιουργήσει κάτι καλύτερο. Και επειδή είστε οι περισσότεροι νεαροί, νομίζω ότι αυτό θέλετε, να βελτιώσετε την κατάσταση. Στο χέρι σας είναι λοιπόν να κάνετε πράγματα τα οποία θα βελτιώσει πρώτον εαυτό σας και μετά να δώσει ένα ερέθισμα στους γύρω σας να γίνουν λίγο καλύτεροι. Είμαι πολύ χαρούμενος που τα έχουμε καταφέρει. Συνεχώς δουλεύουμε για να το κάνουμε ακόμα καλύτερο και γίνονται και άλλες αξιολόγησης προσπάθειες. Κάνει μια φοβερή προσπάθεια ο Νίκος Χατζηβρέτης στη Θεσσαλονίκη. Με το ίδιο σκεπτικό. Και πολλές ομάδες μικρές στις γειτονιές με ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τον μπάσκετ το κάνουν με μεγάλη επιτυχία. Όλοι πρέπει να στηρίζουν αυτόν που θέλει να βοηθήσει. Και από εκεί και πέρα, πιστέψτε με, υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν προοπτικές. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι εμένα προσωπικά η παρατήρηση στη ζωή μου με βοήθησε πάρα πολύ για να γίνω, να φτάσω εκεί που θέλω λίγο πιο γρήγορα. Γιατί έβλεπα τα καλά και τα δανειζόμουν, τα υιοθετούσα και τα άσχημα, τα οποία είτε δεν ήθελα να τα κάνω, είτε τα έκανα και ήθελα να τα αποβάλω. Ελπίζω να σας βοήθησα λίγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.